Είμαι πολύ ευχαριστημένος εδώ που είμαι. Ξεκίνησα ένα και ξεκινάω ένα καινούριο κεφάλαιο στην καριέρα μου, μαζί με τους συνεργάτες μου. Είναι μια καινούρια προσπάθεια που κάνουμε, φέροντας 8-9 παίχτες τώρα με τον Κώστα, τον Κούπο, καινούριους παίχτες, καινούριο προπονητικό team. Είμαστε ευχαριστημένοι που βλέπουμε εξέλιξη σε αυτό που κάνουμε και ζούμε την στιγμή. Οπότε το τι θα γίνει στο μέλλον δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος εδώ. Είμαι ευτυχισμένος που θεωρώ ότι κάνουμε βήματα και με την Ένωση των Προπονητών να ακουστεί η φωνή μας, να ακουστεί η φωνή των παικτών. Για αυτούς γίνεται όλο αυτό. Να συνυπάρξουμε σε ένα πρωτάθλημα και να το εξελίξουμε ο καθένας από την πλευρά του, έτσι ώστε να γίνει ακόμη πιο ελκυστικό στο θεατή. Θεωρώ ότι πρόσφατα βγήκαν οι μέσοι όροι των εισιτηρίων σε ομάδες. Είναι πολύ ενθαρρυντικά μηνύματα. Για τη δική μου ομάδα, για τη Fenerbahçe, έχουμε σχεδόν διπλασιασμό εισιτηρίων και σε διαρκείας αλλά και σε προσέλευση κόσμου γενικότερα στα παιχνίδια. Οπότε αυτό είναι το πλέον θετικό. Για ποιο λόγο ένα πρωτάθλημα το οποίο το κάνουμε να έχει περισσότερα παιχνίδια και να θέλουμε περισσότερα παιχνίδια από 16 ομάδες και οι 8 που προκρίνονταν στα play-off, δηλαδή ένα 50%, πήγαμε στις 18 και συνεχίζουν να προκρίνονται οι 8. Μειώσαμε το ποσοστό. Αντίστοιχα στο NBA, οι 16 από τους 30 προκρίνονται, είναι πάνω από 50%. Και τι έκανε το NBA, όχι μόνο προκρίνονται πάνω από 50%, έχει βάλει τα play-in. Δηλαδή λέει ότι το πρόγραμμα της 15ης, 14ης, 15ης, 16ης, 17ης, 18ης ομάδας μπορεί να είναι εφάμιλο και να έχει μία-δύο τραυματισμοί να επηρεάσουν την διεξαγωγή. Οπότε ας κάνουμε και ένα play-in για να δώσουμε μια άγρια ομορφιά. Κάτι που μπορώ να αποκαλύψω πρώτη φορά σε εσάς που συζητιέται είναι το ότι ακόμη και όταν οι ομάδες του NBA αισθανθούν ότι δεν είναι play-off ομάδες, που αρχίζουν να μην έχουν το ίδιο ενδιαφέρον για να πάρουν την καλύτερη θέση για να επιλέξουν το καλύτερο draft pick το ερχόμενο καλοκαίρι, σκέφτεται το NBA να το διευθετήσει και αυτό, βάζοντας ένα μικρό τουρνουά σε αυτές τις ομάδες που δεν θα είναι στα play-off, έτσι ώστε ο νικητής αυτού του τουρνουά μεταξύ των ομάδων που είναι τελευταίες να είναι αυτός που θα έχει το lottery pick το καλοκαίρι. Δηλαδή τι θέλω να πω, ότι η Λίγκα ενδιαφέρεται, προσπαθεί να βρει τρόπους έτσι να κάνει ακόμη πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, να μην έχει καμία σκιά, ενώ εδώ αυξηθήκαμε σε 18 ομάδες, προκρίνονται οι 8 και θέλουμε να πούμε ότι το πρόγραμμα της 9ης ομάδας, της 10ης θα είναι κακό, και δεν το λέω τώρα αυτό, το λέω όταν στη ΤΖΣΚΑ είχαμε 6-6 συνεχόμενα Final Four και ήμασταν συνέχεια εκεί, το τόνιζα αυτό το πράγμα και τότε και τώρα. Θεωρώ ότι το μπάσκετμπολ και σε αυτό το επίπεδο που βρισκόμαστε στο επαγγελματικό μπάσκετ, τα play-off είναι η πεμπτουσία του αθλημάτος. Δεν μπορεί ξαφνικά σε ένα Robin Round System με τόσα παιχνίδια, με play-off, ξαφνικά να πάμε στο Final Four. Δηλαδή ενώ ακολουθούμε το NBA σε πολλά, μετά ξαναγυρνάμε πίσω στο knockout παιχνίδι. Για τον Καμπάτσο ή για τον Ντόρση έχουν ενδιαφερθεί 10-15 ομάδες και δεν είναι κάτι το οποίο είναι κρυφό. Υπάρχουν λίγοι παίχτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν και τη διαφορά, έχουν εμπειρία όπως είπες. Ένας από αυτούς είναι και ο Καμπάτσο, ένας από αυτούς είναι και ο Ντόρση. Προφανώς θα ενδιαφέρεται και η Φενέρ και η Τσέσκα και η Εφές και η Μπαρσελόνα και η Ρεάλ, δεν ξέρω, και άλλες ομάδες. Τυχαία αναφέρω τα ονόματα, αλλά κάποιες από αυτές προφανώς ενδιαφέρθηκαν. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι. Να κάνουμε θέμα. Προφανώς είναι μικρή η δεξαμενή. Ένας αθλητής όταν είναι free agent εκεί έξω, είναι ελεύθερος λοιπόν, μπαίνει στη διαδικασία και δεν μας έρχεται ξαφνικά από το μυαλό. Οι ατζέντες χτυπάνε την πόρτα των κλαμπ. Και καλά κάνουν, έτσι είναι. Ο αθλητής που αντιπροσωπεύω θα είναι ελεύθερος σε 2 εβδομάδες. Θα είναι ελεύθερος του χρόνου. Θα είναι ελεύθερος του παραχρόνου. Οπότε είναι λογικό. Θα άλλαζες κάτι αν γύριζε ο χρόνος πίσω? Ο λόγος που κάνεις αυτή την ερώτηση είναι γιατί. Δηλαδή έχασες τον πόλεμο και τώρα πρέπει να αλλάξεις.
κάτι. Μα τον έχασε όμως εκεί. Τώρα εγώ πρέπει να σου πω on camera το τι θα άλλαζα για να βγει τι, ότι, τι θες να βγάλεις από αυτή την ερώτηση. Τίποτα. Ποιος είναι ο στόχος. Ίσως κάτι να έχεις στο μυαλό σου που να... Η εξέλιξη του παιχνιδιού ήταν τέτοια η οποία... Δεν το λέω για το μάτς με τη Γερμανία, γενικά για όλη την πορεία του καλοκαιριού. Κάποιον άλλο παίκτη. Τι να άλλαζα, θα άλλαζα το γεγονός να είναι υγιείς όλοι οι παίκτες. Μπορώ να τα αλλάξω. Είμαι Θεός. Είχαμε πολλούς τραυματισμούς, πολλές ατυχίες δυστυχώς. Και δεν καταφέραμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή προετοιμασία όλοι μαζί. Είναι γνωστό τις πάσεις, θεωρώ ότι και εσύ το ξέρεις πολύ καλά ότι έπρεπε να κάνουμε επιλογή μία μέρα πριν ταξιδέψουμε, την ίδια μέρα που ταξιδεύουμε, να πάρουμε αθλητές όπως είναι ο Κώστας Αντετοκούμπο ή ο Γιώργος Παπαγιάννης που θα μπαίνανε στο πρόγραμμα της ομάδος, γιατί ακριβώς δεν έχουμε την δυνατότητα ως Ελλάδα να έχουμε 15 ψηλούς ή όπως είναι η Γαλλία που μπορεί να διαλέξει να κόψει, η Κροατία που έχει κόψει, ας πούμε, ξέρω εγώ, 3 ή 4 ψηλούς ή αντίστοιχα κάποιες άλλες ομάδες σε γκάρ. Δεν είχαμε λοιπόν αυτή την πολυτέλεια και δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Η δεξαμενή μας επίσης και εκεί δεν είναι τόσο μεγάλη. Η άλλη παράμετρος είναι το γεγονός ότι στήθηκαν γιγαντοοθόνες. 6 εκατομμύρια κόσμου είχε τηλεθέαση στο Ελλάδα-Τσεχία. Αυτά είναι στοιχεία που μου έχουν δώσει από την ΕΡΤ, συνάδελφοί σας και από την Ομοσπονδία οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά. Θεωρώ ότι το γεγονός ότι η Ελλάδα ξανά είδε μπάσκετ, βγήκε να περίμενε να δει τον αγώνα της Εθνικής, είναι ένα βήμα μπροστά. Επίσης, το ότι φάγαμε κάποιες φαλιάρες, το ότι δεν προχωρήσαμε περαιτέρω στη διοργάνωση. Γιατί δεν προχωρήσαμε περαιτέρω στη διοργάνωση, το πώς έγινε αυτό, τα knockout παιχνίδια είναι αυτά άλλωστε, τα οποία είναι αυτά σου φέρνουν, σε βάζουν στην επόμενη φάση, σου δίνουν μετά περαιτέρω κάποιο μετάλλιο ή την επίτευξη του στόχου. Η ομάδα παιχνίδι με το παιχνίδι έδειχνε ένα καλύτερο χαρακτήρα, δεν ότανε, και φτάνω στο τελευταίο στάδιο, το οποίο είναι το ότι το γεγονός ότι ήμασταν ένα χρόνο μαζί και ελπίζω ότι θα είμαστε οι περισσότεροι, γιατί οι περισσότεροι εξ αυτών, όλοι άλλωστε, όχι οι περισσότεροι, όλοι θέσαν τον εαυτό τους στην διάθεση της Εθνικής και της Ομοσπονδίας για την επόμενη διοργάνωση. Πολλοί εξ αυτών, και να τους ευχαριστήσω δημόσια, το έκανα και κατηδίαν και με μηνύματα αλλά και με τηλεφωνήματα που έκανα, θέσαν τον εαυτό τους στην προσπάθεια του προκριματικής φάσης του παγκοσμίου. Η ομάδα πέτυχε το στόχο της, είναι στο επόμενο παγκόσμιο. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στους αθλητές, στους προπονητές που συνέβαλαν στην επίτευξη αυτού του στόχου και ελπίζω να είναι όλοι υγιείς, να είμαστε μαζί. Άρα η τελευταία παράμετρος είναι το γεγονός ότι ένα προπονητικό πρόγραμμα, κάποιες προπονητικές ιδέες δέσανε και αν συνεχίσουμε και στην επόμενη διοργάνωση, θεωρώ ότι θα είμαστε καλύτεροι όσον αφορά τις λεπτομέρειες και αυτό το οποίο μας έλειπε σε κάποια χρονικά διαστήματα ενός παιχνιδιού, όπως ήταν αυτό με τη Γερμανία ή την Τσεχία, σε νοκάουτ παιχνίδια. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και ταυτόχρονα η υπόσχεση ότι αυτή η ομάδα θα κερδίσει ακριβώς γιατί έγινε κάτι καλύτερα, γιατί δεν παίζουμε μόνοι μας στο παρκέ. Αλλά όμως είναι προφανώς μια καλή συντεταγμένη το γεγονός ότι είμαστε όλοι μαζί και καταλαβαίνόμαστε καλύτερα. Ρωτήθηκα γενικότερα για τα παράθυρα και το πώς είναι η προετοιμασία. Και απάντησα σε αυτό το οποίο ήταν η ουσία. Ότι έπρεπε να συνεργαστώ με ανθρώπους των Bucks, όπως θεωρώ ότι και ο Πέσης θα πρέπει να συνεργάστηκε με ανθρώπους του Denver ή ο κάθε προπονητής. Έτσι πιστεύω, δεν το έχω συζητήσει. Μπορεί και να μην είναι έτσι. Μπορεί και να μην είναι, δεν ξέρω. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι ο Γιάννης είναι ένα μεγάλο asset για τους Milwaukee Bucks, όπως επίσης και για την εθνική ομάδα. Έρχεται και ο Θεολός στην εθνική ομάδα, εκεί είναι η ουσία γύρω από την ομάδα, γύρω από το Γιάννη, συγγνώμη, χτίζεται η ομάδα των Milwaukee. Άρα λοιπόν είναι λογικό να υπάρχουν ανησυχίες, να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι
προσπαθούν να προστατεύσουν την υγεία του αθλητή τους και είναι λογικό και αυτό να έχει αντίκτυπο και στην εθνική ομάδα. Ναι, πρέπει να συνεργαστώ με 2, 3, 4, 5, 6 άτομα σε επικοινωνία, σε Zoom call, σε επαφή για το πώς πρέπει να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει στην φόρτιση του αθλητή, αν θα είναι διπλή προπόνηση, αν θα είναι back-to-back παιχνίδι, αν θα είναι με tape η προπόνηση και ούτω καθεξής. Και είναι κάποια παράμετρος την οποία πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος για να ξέρει το πώς γίνεται, τουλάχιστον όσον αφορά εμάς, το πώς γίνεται η προετοιμασία μιας ομάδας, μιας εθνικής ομάδας, όταν έχει έναν παγκόσμιου κλάσης αθλητή, τον καλύτερο στον κόσμο, από τους καλύτερους στον κόσμο. Η συνεργασία μου, η ερώτηση ήταν με τη συνεργασία μου με τον Γιάννη. Η συνεργασία μου με τον Γιάννη ήταν τέλεια, όπως και με όλους τους αθλητές. Πρώτον, διότι ο Γιάννης αγαπάει αυτό που κάνει, αγαπάει την εθνική. Είναι κάτι το οποίο θέλει να πετύχει πολύ, το θέλει πάρα πολύ και δίνει τον καλύτερο του εαυτό. Οπότε σε συνδυασμό με αυτό που είπα, η συνεργασία μας πλέον έγινε αγαστή και με τους Milwaukee, γνωρίζοντας και έχοντας ενσυναίσθηση και η Ομοσπονδία αλλά και εγώ ως προπονητής την βαρύτητα του να έχεις αυτόν τον αθλητή στις τάξεις σου και να ξέρεις το τι σημαίνει για έναν οργανισμό. Αλλά ταυτόχρονα θέλεις και εσύ ως Ομοσπονδία, γιατί και εγώ είμαι προπονητής της Εθνικής Ελλάδος. Αντιπροσωπεύω μια πολύ υπερήφανη χώρα, μια μεγάλη χώρα, όπως και αντίστοιχα ο Γκρέκ Πόποβιτς αντιπροσωπεύει μια τεράστια χώρα. Δεν συγκρίνω τον εαυτό μου με τον προπονητή Πόποβιτς, αλλά με τον θεσμό. Ο προπονητής, οποιοδήποτε και να είναι αυτός, οποιοδήποτε και να έχει όνομα και επίθετο, αντιπροσωπεύει μια χώρα. Η χώρα μας λοιπόν θα θέλει να έχει αυτόν τον αθλητή που και αυτός θέλει να είναι. Οπότε λοιπόν πρέπει να βρούμε την κατάλληλη χημεία. Να συνεργαστούμε και αυτό και κάναμε. Αυτό και ουσιαστικά ανέφερα. Ότι έπρεπε να συνεργαστούμε και συνεργαστήκαμε.